Με σε σύνδεση. Είμαστε πανέτοιμοι, μου λέει ο Ηλίας. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και πολύ μεγάλη μας τιμή να συνδεθούμε με την Δήμητρα Γαλάνη και να τα συζητήσουμε τα πολιτικά. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Ας σας ακούω και έτσι παρακολουθώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εμείς είχαμε να μας κάνανε... Καλά, δεν έχω συμμετοχή σε όλο αυτό το θόρυβο των... προεκλογικό, γιατί είναι πραγματικά πολύ θορυβόδες αυτό που συμβαίνει. Έχει ενδιαφέρον βέβαια, έχει και ενδιαφέρον του και έχει και ένα σκοπό, ας πούμε. Αλλά είναι τέτοιας ο θόρυβος που δεν σου επιτρέπει ούτε να σκεφτείς και η σύγχυση, έτσι. Λοιπόν, οπότε οι συνάδελφοί σας πριν από το Βουλή Watch κάνουν εξαιρετική δουλειά όντως, γιατί ξεκαθαρίζει λιγάκι ένα τοπίο, το οποίο είναι γεμάτο, πώς να το πω, θόρυβο. Μάλιστα. Οπότε είναι... οι εκλογές του θορύβου είναι... Ξέρετε, το γεγονός το να μην αντιλαμβάνεται ο πολιτικός λόγος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ότι όλο αυτό το πράγμα δεν συμφέρει κανέναν και δεν βολεύει κανέναν, να παραδημιουργεί μια απίστευτη σύγχυση που μόνο για καλό μας δεν είναι. Αυτό είναι ένα πράγμα που πραγματικά πάντα μένω άναυδη. Όσο πολύ δηλαδή επιρρεπείς είμαστε στο παραμύθι και στο μούμπλε μούμπλε. Σας έχουν ζητήσει να κατέβετε ποτέ ως υποψήφια? Συγγνώμη. Σας έχουν ζητήσει να κατέβετε ως υποψήφια? Α, ναι, στο παρελθόν, ναι. Το σκεφτήκατε ποτέ ή είπατε εγώ δεν είμαι για αυτά? Δεν είμαι εγώ για αυτά. Είμαι ένα βαθιά πολιτικόν, αλλά όχι για να κάνω αυτό το επάγγελμα. Μάλιστα. Ποιες είναι οι εκλογές που, αν σας λέγανε, σας έχουν χαρακτήσει τη μνήμη ως τον τρόπο που τη ζήσατε κιόλας από αυτές που έχουν περάσει μέχρι τώρα? Κοίταξε, εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα και οπωσδήποτε όλες αυτές οι πρώτες εκλογές μετά τη Χούντα, μάλιστα νομίζω ήταν και οι πρώτες που ψήφιζαν, ναι. Ήταν οι πρώτες που ψήφισαν κιόλας. Ήταν ένα γεγονός. Το 1974, Ναι, πόσο και πιτσιρίκια να είμαστε, ας πούμε, μικροί. Εντάξει. Φαινόταν αυτό. Από εκεί και έπειτα αυτό ότι από το η ωραία γιορτή, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πώς τη διαχειρίζονται άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτή την ιστορία, με τα χρόνια σιγά σιγά να αλλάζει, δηλαδή τα πρόσωπα που μπαίνουν γίνονται όλο και πιο, πώς να πω, δεν μπορώ να δώσω. Είναι αναπόφευκτο ότι η πολιτική διαφθείρει, δηλαδή. Δεν ακόμα και να μπαίνεις με τις καλύτερες προθέσεις. Δεν θα έπρεπε κανονικά. Δεν ξέρω. Η εξουσία διαφθείρει. Mm-hmm. Αλλά δεν θα έπρεπε η πολιτική να διαφθείρει. Το αντίθετο. Θα έπρεπε η πολιτική να μας κάνει καλύτερους άνθρωπους και να κάνουμε ένα βήμα πολιτισμού. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ζούμε σε μια χώρα που θεωρεί ότι έχει εξουσία ο καθένας. Δηλαδή, ας πούμε, πας στο να μπει σε ένα αρχαιολογικό χώρο και σε σταματάει, βλέπεις, δεν πας πουθενά. Μα κύριε, αφού, ωραία, άκου, σου λέω, εγώ δεν πας. Δηλαδή, έχει την εξουσία στα χέρια του κάποιος, αυτή τη μικρή. Το να ανοίξει ένα κλειδί και να ανοίξει μια πόρτα, ας πούμε, και θεωρεί ότι κάτι έχει συμβεί πάρα πολύ σοβαρό. Μιας και το αναφέρατε, επειδή είπατε, ας πούμε, για τον αρχαιολογικό. Ναι. Επειδή είπατε για τον αρχαιολογικό χώρο, σας απογοητεύει ή είναι κάτι που έχετε συνηθίσει και πια το θεωρείτε αναμενόμενο το γεγονός ότι ούτε σε αυτή την προεκλογική περίοδο συζητήθηκε ο πολιτισμός? Στο debate, ας πούμε, για παράδειγμα, όχι αυτό που αναβλήθηκε, αυτό που έγινε, δεν υπήρξε ούτε μισή αναφορά, ούτε μισή ερώτηση, ούτε μισή λέξη στην απάντηση. Από κανέναν δεν υπάρχει, από πού και ως που θα υπάρχει τώρα. Δηλαδή, ο πολιτισμός... σε αυτά τα... είναι μόνο για μια... πώς να το πω, μια βιτρίνα, μια αυτά. Δεν είναι. Ποτέ ποιος έχει ασχοληθεί σοβαρά με την υπόθεση αυτή? Δεν έχει ασχοληθεί, δυστυχώς. Έχουν γίνει κινήσεις κατά καιρούς από κάποιους ανθρώπους, τυχαία μπορώ να πω. Έχουμε να δούμε πάντως κινήσεις σοβαρές πολιτισμού πολλά χρόνια και δεν αφορά και κανένα. Δηλαδή αυτό πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Έγινε όλο αυτό το πράγμα που έγινε το χειμώνα,
πέρασε μία τριετία του COVID όπου οι άνθρωποι του πολιτισμού δεινοπαθήσανε. Τίποτα. Δεν υπήρχε, όχι σαν, ναι σαφώς κάποια επιδόματα δοθήκανε κλπ. Δεν υπάρχει μία πολιτική, μία έτσι ένα στρατηγική, αλλά θα μου πεις πού υπάρχει για να υπάρχει εδώ. Ξέρετε, εγώ έρχομαι και λίγο, κάνω κάποιες συγκρίσεις, κακώς βέβαια. Βλέπω ας πούμε το κεφάλαιο πολιτισμός, στη Γαλλία ας πούμε να δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα που επειδή πηγαίνω έρχομαι συχνά και έχω ζήσει και εκεί, ξέρω. Είναι κεφάλαιο, είναι επένδυση. Τη Γαλλία πάντα σε κάθε περίπτωση. Αλλά εδώ στην Ελλάδα την έχουμε τον πολιτισμό ότι είναι το νούμερο ένα πράγμα που ασχολούμαστε όλοι. Η Ευρώπη είναι η αγορά μας. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο ότι έρχεται από το τουρισμό, γιατί το βλέπουμε και αυτό πώς πάει. Από το κακό στο χειρότερο. Η υπόθεση πολιτισμός και γενικά η βιτρίνα πολιτισμός. Δεν το εκμεταλλεύονται, είναι ένα ανεκμετάλλευτο πράγμα. Θα μου πεις και η γη και, και η αγροτική οικονομία είναι στα πεταμένη στα σκουπίδια και όλα αυτά. Ασχολιόμαστε δηλαδή με πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ. Ποιο υπουργείο θα συντώσουμε τώρα, έχετε βάλει πολιτισμό, τουρισμού και αγροτικής ανάπτυξη μαζί. Θέλω να πω ρε παιδί μου, σε αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πρόσωπο το προς τα έξω της Ελλάδας και με πράγματα τα οποία μπορούν να φέρουν και χρήματα. Δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να έρθουν στα ταμεία μας και χρήματα. Δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Το να γεννάμε συνοχώς και να φτιάχνουμε μουσεία τα οποία χωρίς νόημα, χωρίς κόνσεπτ δηλαδή. Δηλαδή πας, ας πούμε, τώρα, πάλι παράδειγμα εδώ στη Γαλλία, πας σε μια έκθεση, έχει άποψη, έχει θέμα, παρουσιάζει αυτό το πράγμα, επενδύουν βέβαια σαφώς χρήματα για να γίνει αυτό. Και βλέπεις, βγαίνεις και έχεις δει ένα εκπληκτικό θέαμα, έχεις μάθει πολύ ωραία πράγματα και έχεις φύγει μετά από την Γαλλία λέγοντας ότι κοίταξε ρε παιδί μου, τι ωραία, εκεί πάω και ανοίγει το μάτι μου. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αυτό ας πούμε στην Ελλάδα σε σχέση με τη γλώσσα, ξέρω εγώ, δίνω ένα παράδειγμα τώρα να πω. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τα αρχαία μας, η γλώσσα μας ας πούμε. Το θέμα το ότι είναι μια γλώσσα που μιλιέται 4.000 χρόνια. Ότι είναι μια γλώσσα που είναι όλη η αρχαιέλληνική γραμματεία. Ότι όλα αυτά, εγώ δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Ναι. Που να γίνεται κάθε καλοκαίρι μάλιστα. Καταπληκτικά σεμινάρια από τα πανεπιστήμια κλπ. Που να αυτό. Έτσι. Σε ένα νέο άνθρωπο που θα σε έλεγε τώρα τι να πάω να ψηφίσω την Κυριακή, βαριέμαι, θα πάω για μπάνιο, θα πάω για δουλειά, θα πάω για οπουδήποτε. Τι θα του λέγατε για να τον πείσετε να πάει να ψηφίσει, ή τι θα του λέγατε. Αν θα μπαίνατε κιόλα στον κόπο ναι. να τον πείσετε ή όχι. Τώρα τι να τον πείσω, άμα δεν καταλαβαίνω ο ίδιος, άμα δεν έχει αισθανθεί το πόσο σημαντικό είναι να ψηφίσει, δεν έχω να του πω εγώ τίποτα, τι να του πω. Δεν φταίει αυτός, φταίει ο τρόπος με τον οποίο η ψήφος διασύρεται, έτσι. Ναι, γενικά στο... Διασύρθηση της ψήφου, εννοώ, κοιτάξτε να δείτε, το να μιλάνε ατέλειωτες ώρες, είτε αυτό είναι μέσα από το ίντερνετ, είτε αυτό είναι... εκτός ίντερνετ, τηλεοράσεις κλπ. Και να γίνεται αυτός ο θόρυβος και τίποτα να μην βγαίνει και τίποτα να μην λέγεται, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να αφορά τον νέο άνθρωπο τη στιγμή που του καίγεται η ζωή ολόκληρη και που βλέπει, προσπαθεί να δει προς τα έξω και βλέπει ένα μαύρο. Νομίζω ότι θα πάει έξω, ότι θα είναι καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα, διότι δεν είναι έτοιμος για αυτό που είναι έξω, το οποίο το έξω δεν είναι καλύτερο. Απλά είναι μέσα σε ένα σύστημα το οποίο τρέχει, ξέρεις. Εκεί πέρα κάπου μπορείς να πεις και να νιώσεις σαν άνθρωπος. Αλλά αυτό που συμβαίνει παγκόσμια είναι πολύ βαρύ και θλιβερό. Οπότε δεν ξέρω αν μπορείς εύκολα να πεις ένα παιδί να σου πω ας τον μπάνιο σου και, ή ας την παρεούλα σου και πήγαινε μωρέ, ξέρεις, έτσι για να... Δεν ξέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί... Θα προσπαθώ να έρθω στη θέση ενός νέου ανθρώπου, δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να έρθω, δεν μπορεί να είναι ανέστητα τα παιδιά. Δεν ξέρω γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι ανέστητα, το αντίθετο. Όχι, σίγουρα όχι εμείς. Σίγουρα όχι εμείς οι τρεις που μιλάμε. Το λεπτό θέλω να εξηγήσω για κάτι. Εγώ δεν βγαίνω σε εκπομπές και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
και δεν έχω βγει πουθενά. Μου έχουν και πει, γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εκτιμώ βαθύτατα και αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Οπότε το εμείς το θεωρώ σαν δεδομένο. Δεν είναι μπορείς να υποτιμάς συνεχώς, ρε παιδί μου, την νοημοσύνη των άλλων. Και δεν είναι γίνεται. Και λίγο αυτός ο θόρυβος που λέγατε, αυτός ο κορεσμός από τον υπερβολικό θόρυβο που έχετε εστιάσει αρκετά, το έχετε αναφέρει ήδη 2-3 φορές, έρχεται να προσθεθεί και σε μια αίσθηση που δεν ξέρω αν την ενισχύουν και τα σύγχρονα μέσα, τα social και τα λοιπά, ότι συνεχώς είμαστε σε μία απεριδίνηση, δηλαδή πάμε από κρίση σε κρίση, από την οικονομική κρίση στην πανδημία, από την πανδημία στον πόλεμο ή ακόμα και στην εσωτερική επικαιρότητα, από τις πυρκαγιές στα Τέμπη, από τα Τέμπη στο ναυάγιο της προηγούμενης εβδομάδας, ότι βρισκόμαστε διαρκώς αντιμέτωποι με κάτι πολύ δυσάρεστο. Δεν ξέρω αν τίνουμε να τα μεγιστοποιούμε επειδή βομβαρδιζόμαστε από τα πάρα πολλά μέσα πληροφόρησης τώρα. Δεν ξέρω τι λέτε γι' αυτό. Είναι και για τα δύο, και για τις δύο πλευρές. Και το δίθεν τάχα μου δεν είδα, δεν άκουσα. Η μία πλευρά είναι απαράδεκτη και η άλλη ότι τα φορτώνουμε όλα που αυτό και τι και η καταστροφή και δεν βρίσκεις. Υπάρχει, παιδιά, τέτοια θολούρα στο τοπίο της ενημέρωσης και του fake είδησης, ο τρόπος με τον οποίο πλασάρεται μία είδηση από τους μεν και από τους δε, αυτή η κατάσταση δηλαδή, δεν μπορεί να πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι ότι τους κάνει καλό. Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή ότι υπάρχει μυαλό κανονικό που δουλεύει κανονικά με μια στοιχειώδη ευφυΐα που να καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα τους κάνει καλό. Είναι δυνατόν να τους κάνουν καλό? Πού βασίζονται στο να κάνουν, ας πούμε, μία πιρουέτα στα social για τα νέα παιδιά ή άλλη μία πιρουέτα, ξέρω εγώ, αγκαλιάζοντας έναν, ξέρω εγώ, δυστυχισμένο άνθρωπο που μόλις τον βγάλα από τη θάλασσα. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνω που απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε, γιατί τους νέους, γιατί είναι οι άνθρωποι να τα προκληθούν? Δεν καταλαβαίνω αυτό. Υποτιμούν την νοημοσύνη τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι κρετίνοι δηλαδή. Να σας πάω κάπου αλλού τώρα πριν κλείσουμε. Ο πιο γλεντζές ή η πιο γλεντζού πολιτικός που έχετε γνωρίσει ποια είναι ή ποιος είναι? Εξαρτάται τώρα πώς το λες αυτό. Γλεντζές τι εννοείς? Στο κέντρο που ήσασταν. Έξω καρδιά. Εγώ τα κέντρα, ναι, θυμάμαι το κέντρο αυτό που έχω χαρεί πάρα πολύ, δηλαδή, ήταν το Χάραμα. Βέβαια. Και είχαμε, και ο κύριος Σιμίτης ερχότανε, ο Κώστας Σκανδαλίδης ερχότανε. Τότε ήταν η εποχή αυτή, ήταν 93-95 εκεί πέρα. Αλλά εκεί ήταν, τους άρεσε να ακούνε ωραία τραγούδια, δεν ξέρω, δεν το είχα δει έτσι. Δεν έκανα κι εγώ αυτή την γλεντζέδικη, Γιούργια, ποτέ. Πάντα ήταν, ναι μεν, διασκέδαση, αλλά με έναν τρόπο. Είχαμε πολλούς και παλιότερα και η Ντόρα Μπακογιάννη. Δηλαδή, κόσμος που αγαπούσε στις συναυλίες, κόσμος που αγαπούσε πολύ το και αγαπάει το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι πολύ πολιτική, που, ιδιαίτερα της παλιότερης σχολής. Τώρα δεν ξέρω με τους νεότερους, επειδή εγώ δεν εμφανίζομαι συχνά. Αλλά φαντάζομαι αντίστοιχα και θα είναι. Πάντως, περισσότερο σπορ της προηγούμενης γενιάς ήταν. Ναι. Τι έχει το πρόγραμμα για το καλοκαίρι? Το πρόγραμμα έχει, φεύγουμε με τη Μάρθα τη Φριτζίλα. Αυτό που κάναμε στο Μέγαρο θα το κάνουμε κάποιες ακόμα λίγες, πολύ λίγες βραδιές στην Κύπρο. Και θα πάμε και θα έρθουμε και στην Αθήνα μετά να παίξουμε, νομίζω, κάτι συζητιέται για να παίξουμε στο Λεκαβιτό στις αρχές Οκτώβρη. Στην επανέναρξη του θέατρου. Για μένα το ωραίότερο θέατρο της Αθήνας. Βέβαια. Μας έχει λείψει πάρα πολύ. Και από εκεί και έπειτα ξεκούραση και προετοιμασία με το δισκάκι μας που κάναμε τον Σεραφείμ τον Γιαννακόπουλο. Ετοιμαζόμαστε με την μπάντα να κάνουμε το χειμώνα κάποια πιο ηλεκτρικά πράγματα. Ναι, και αυτό. Μουσική. Κοίταξε, εγώ έχω με τη μουσική, είναι, όχι εγώ, και όλοι οι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με αυτήν την ιστορία. Είναι μια φοβερή. Σου γεμίζει την ψυχή, ησυχία και. Δηλαδή, ακόμα και αυτές οι απομονώσεις και ήταν τόσο δημιουργικές. Στήσαμε εδώ ένα στούντιο.
Φτιάξαμε ένα αποτέλεσμα, ένα δίσκο και τον χαιρόμαστε τώρα. Ήταν εδώ στο σπίτι, θυμόμαστε τα περιστατικά μέσα, ξέρεις. Αυτό, να δούμε τώρα. Στο κρίσιμο ερώτημα που μπήκε το τελευταίο καιρό, εσείς τι λέτε? Η ΤΡΑΠ θα καταφέρει επιτέλους να τα διαφθείρει τα Ελληνόπουλα? Θα ήθελα, εσείς ξέρετε πολύ καλά, όταν μην μπερδεύουμε, μην βάζουμε ένα είδος να του βάλουμε τα φόπλα. Ναι, αστείευομαι. Η ΤΡΑΠ δεν είναι αυτά τα πράγματα που έχουν το σκουπιδαριό. Όπως το λαϊκό τραγούδι δεν ήταν το σκουπιδαριό το αντίστοιχο τότε. Αυτοί τότε να διαφθείρουν τώρα. Η ΤΡΑΠ, περιμένω, εδώ γίνεται χαμός. Δηλαδή πατάς το πτή και βγαίνει απίστευτο. Οπότε το καλύτερο είναι να δημιουργείται μία σπίδα αγωγής από το σπίτι και ησυχίας τέτοια όσο γίνεται, γιατί η ησυχία δεν προϋποθέτει απαραίτητα οικονομική ευμάρεια. Η ησυχία σημαίνει αγάπη και γαλήνη στην ψυχή μας από το περιβάλλον. Αν μπορούν να ζουν αυτά τα παιδιά σε ένα περιβάλλον αγάπης και αποδοχής, νομίζω δεν έχουν να φοβηθούν ούτε να... Είναι... Μου θυμίζει λιγάκι αυτή η σκηνή αυτούς τους hustlers στην Αμερική. Δεν σου θυμίζει αυτό στις λιγάκι? Στις ταινίες της δεκαετίας του 70 και του 80. Κάνανε μια πάλι παφ, και πέφτα άλλος απάνω. Και... Άλλο λέτε, ναι, ναι. Τους γίγαντε του κάτς. Και ναι, ναι, ναι. Ήταν μάλιστα. Ένα παραμύθι, ας πούμε. Σαν κόμικ είναι η κατάσταση. εντάξει, δεν τον σωθώ να μιλάνε για τα ντράξ και για τις γκόμενες με αυτόν τον τρόπο, αλλά μην το παίρνουμε και πολύ σε σοβαρά, λέω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ και καλό βόλι. Καλή ψήφο και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ τη Δήμητρα Γαλάνη που μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας και να πούμε έτσι λίγο κάποια πράγματα τα οποία φεύγουν από αυτό το...